ξέρετε, αν λίγο έχετε παρατηρήσει αυτά που μου αρέσουν και αυτά τα μυστικά προσπαθώ να μοιράζω μαζί σας, είμαι πολύ μεγάλη φαν του Ευζήν, του Detox, του να προσπαθούμε να προστατεύουμε τον οργανισμό μας και να τον ενισχύουμε με φυσικό τρόπο. Σε αυτή τη λογική σκέφτηκα να σας δείξω ένα Detox ρόφημα, το οποίο και θα σας αναζωογονήσει και θα σας ξεκουράσει και θα σας κάνει και πάρα πολύ καλό και θα ενισχύσει τον οργανισμό σας. Γιατί δεν χρειάζεται να περιμένουμε να αρρωστήσουμε για να πιούμε ένα δυναμωτικό ρόφημα, μπορούμε πολύ απλά να πιούμε ένα ρόφημα το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο στη διαδικασία, στην παραγωγή και στην παρασκευή και πιστέψτε με, είναι και πολύ νόστιμο και θα μας κάνει και πάρα πολύ καλό. Θα χρειαστούμε πολύ απλά υλικά, το νεράκι μας, αναλόγως το πόσο χρειάζεστε θα γεμίσετε την κανάτα σας, φρέσκο αγγούρι το οποίο το έχουμε κόψει σε ροδιλίτσες, ginger το οποίο το έχουμε καθαρίσει καλά γιατί θέλουμε και τη φλούδα του και κόβουμε τρεις μικρές φετούλες, εγώ τα έχω εδώ όλα αυτά τα υλικά, να το και το τζιντζεράκι μου, το βλέπετε πώς το έχουμε κόψει. Λεμονάκι και lime αν σας αρέσει, αλλά και μέτα που δίνει ένα φοβερό άρωμα. Σίγουρα το έχετε ξανακούσει, αλλά θέλετε να το ξέρετε και να το εμπεδώσετε υποσυνείδητα ότι το λεμόνι έχει βιταμίνη C και πολλά θρεπτικά συστατικά. Το αγγούρι αποτελείται από 90% νερό και κάνει πάρα πολύ καλό. Επίσης το ginger ενισχύει τον οργανισμό μας και βοηθάει και το ανασωπητικό μας, ενώ η μέτα και αυτή έχει τα δικά της, τις δικές της πολύ ευεργετικές ιδιότητες και δίνει και ένα πολύ ωραίο άρωμα. Αν έχει τύχει κάποια, σε κάποια φάση της ζωής σας να έχετε πάει σε ένα σπα κάπου που κάνουν μασάζ, που κάνουν διαλογισμό, αντί για νερό σας προσφέρουν τέτοιου είδους ροφήματα. Λοιπόν, πολλά είπα, πάμε για την Παρασκευή. Πολύ απλά. Βάζουμε μέσα τα φιλαράκια της μέντας, εγώ βάζω πόλικα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά. Βάζουμε μερικές φετούλες αγγουράκι. Όχι όλες, έτσι μερικές. Βάζουμε το ginger μας, το οποίο το θέλουμε με τη φλούδα αρκεί να το έχουμε πλύνει και να το έχουμε καθαρίσει. Και μερικές φετούλες από το λεμονάκι μας. Μπορείτε να βάλετε και lime. Έτσι όπως το βλέπετε, το ανακατεύουμε. Να πάνε παντού τα υλικά μας. Και το detox ρόφημα είναι έτοιμο. Το μυστικό λοιπόν πριν το πιούμε είναι να μείνει για τουλάχιστον 8 ώρες στο ψυγείο. Το φτιάχνετε λοιπόν βράδυ, το αφήνετε στο ψυγείο σας και το πρωί είναι έτοιμο για κατανάλωση. Μην το φοβηθείτε, μπορείτε να το καταναλώνετε αντί για το νερό σας. Θα σας κάνει πάρα πολύ καλό και έχει και φανταστική γεύση, πιστέψτε με. Επειδή όμως το μυστικό για όλα αυτά τα ροφήματα είναι να τα απολαμβάνετε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο και πραγματικά να απολαμβάνετε τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει ένα τέτοιο ρόφημα, πάμε να σας προτείνω ένα τέτοιο σημείο.